Αυτό εδώ το τηλεφωνικό ραντεβού το επιδιώκω. Δεν θα πω πόσα χρόνια. Για να μην τη μεγαλώσω. Αλλά το επιδιώκω πάρα πολύ καιρό. Πριν γίνει διάσημη, γιατί τώρα είναι γνωστή και διάσημη και θα πρέπει να τις μιλάμε στο πληθυντικό. Πριν από αρκετά χρόνια, όταν ξεκίνησε μια προσπάθεια στο τμήμα Στίβου του Ηρακλή, την οποία προσπάθεια είχαμε καταγράψει εδώ πριν από αυτά τα χρόνια στην ώρα για μπλε και συνεχίσαμε τότε που η αλήθεια είναι ότι το έχω ξανακάνει αυτό το παραπονάκι και πολλοί ο κόσμος δεν ασχολούνταν με τα υπόλοιπα τμήματα. Τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που έχει γίνει μια στροφή και έχει ανοίξει μια αγκαλιά για όλα τα τμήματα και αθλήματα του Ηρακλή, ειδικά μέσω της προσπάθειας από τη διοίκηση του Γυμναστικού Συλλόγου, με αποκορύφωμα το πολύ όμορφο και υπέροχο ως ιδέα και ως πράξη πλέον, το Ira Camp. Να μην την έχω να περιμένει άλλο, Η Ελεονόρα Ρωσιάδου είναι στην παρέα μας από το τμήμα Στίβου του Ηρακλή, αλλά πλέον έχω την αίσθηση ότι έχει μάθει όλα τα τμήματα με την εμπειρία που έχει αποκτήσει αυτές τις μέρες. Τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα σε ένα, καλησπέρα. Συγγνώμη για το πρόλογο. Καλά είμαι, ακόμα στο γήπεδο από το πρωί, τώρα σε άλλο γήπεδο. Σε ποιο είσαι από όλα τώρα? Τώρα είμαι στο Καφρατζόγλιο μέχρι τις 9, αύριο από το πρωί πάλι στο Κατσάνο, Ιβανόφιο, στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις του Γάμα Σίγμα. Με πόσα αθλήματα έχεις πιαστεί αυτές τις μέρες? Αυτές τις μέρες έχω πιαστεί και με διαφορετικά αθλήματα, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει και ξυφασκία είδα. Ξυφασκία, εντυπωσιακή. Τα παιδιά βγαίνουν από την αίθουσα. Μπορείτε, κυρία, λέει, να με φωνάζετε Ζωρό. Πολύ ευχαρίστω σας φωνάζω Ζωρό. Είναι ενθουσιασμένα με την ξυφασκία, με το ράγκι, με την κολύμβηση. Στίβος, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι. Τζούντο έχουμε το Σάββατο, εντυπωσιακό τζούντο. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια που έχει γίνει από όλα τα τμήματα του Γυμναστικού Συλλόγου. Ενωθήκαμε όλοι οι προπονητές με τη διοίκηση να είναι. Να μας δείχνει το δρόμο. Έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Θεωρώ ότι η ομάδα είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργαζόμαστε όλοι οι προπονητές μαζί. Σαφώς υπάρχουν δυσκολίες γιατί είναι το πρώτο εγχείρημα που έγινε. Είναι το πρώτο Ηρακάμπ. Ήδη από τη δεύτερη μέρα άρχισε το πρόγραμμα να κυλάει τελείως ακόμα πιο ωραία, ώστε να αποδώσουμε και εμείς καλύτερα, να το ευχαριστηθούν και τα παιδιά ακόμα περισσότερο. Στόχος του Ηρακάμπ, αξιοποιώντας τις ιδιωτικές εγκαταστάσεις του Γυμναστικού Συλλόγου, που είναι και μοναδικός σύλλογος που έχει κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, ένα γήπεδο με τόσες πολλές διαφορετικές εγκαταστάσεις. Και έχει και την ευλογία να έχει όλες τις εγκαταστάσεις το ένα δίπλα στο άλλο. Ναι, μέσα στο κέντρο της πόλης. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά το απολαμβάνουν. Στόχος λοιπόν του Ira Camp ήταν να φέρουμε σε επαφή τα παιδιά μέσα από τα αθλήματα και σε επαφή με τον Ηρακλή, αλλά και να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία του κάθε αθλήματος, να τους δώσουμε την ευκαιρία να επιλέξουν ποιο είναι αυτό που τους αρέσει περισσότερο, να έρθουν πιο κοντά. Ούτως ή άλλως τώρα βιώνουμε μια περίοδο η οποία είναι υψηλονικρή, δεδομένου ότι τελειώνουν περισσότερες ακαδημίες. 1η Σεπτέμβρη συνήθως είναι η έναρξη της νέας σεζόν, τουλάχιστον για το Στίβο να μιλήσω. Τα παιδιά δείχνουν να το απολαμβάνουν. Λειτουργεί κάπως σαν αυτό. Πάνω σε αυτό, Ελεονόρα μου, θα σε διακόψω να με συγχωρέσει. Ναι. Πάνω σε αυτό το απολαμβάνουν. Εμείς απολαύσαμε σήμερα αυτή την εκπληκτική φωτογραφία που μας χαρίσατε. Με το τεράστιο Ira στους χορτατζίδες, με τον drone από πάνω να το φωτογραφίζει. Και αυτό ήταν ένα κερασάκι, έτσι, στην τούρτα που μας φτιάχνετε μια εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι χαρήκαμε όλοι μας τη φωτογραφία. Περιμέναμε και πώς και πώς. Δεν υπάρχει ηρακλειδέα στο Facebook που είτε να μην το έχει κοινοποιήσει, είτε να μην το έχει φωτογραφία εξωφύλου. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι παντού. Είναι παντού. Και αν θέλετε να σας πω και ένα παρασκήνιο να μας πεις, γιατί η φωτογραφία, γιατί το κόνσεπτ αρχικά ήταν διαφορετικό, δεν ήταν να σχηματίσουμε το ΙΤΑ, λόγω ότι είχαμε και έναν μεγάλο αριθμό παιδιών, το ΙΡΑ μάλλον, στόχος μας ήταν να φτιάξουμε το ΙΤΑ. Α, για ΙΤΑ πήγαμε στην αρχή. Για ΙΤΑ πήγαμε στην αρχή. Έτσι ήταν. Και κύκλο θα κάναμε ή μόνο το ΙΤΑ? Το ΙΤΑ θα κάναμε πάνω σε ολόκληρο το γήπεδο όμως, όχι στο μισό. Να το πιάνε όλο, ναι. Να το πιάνε όλο. Από τη μια πλευρά τα 90 μέτρα του ποδοσφαίρου, μια πλευρά. Από την άλλη και στη μέση να ενώναμε τα παιδιά μας. Δημιουργήθηκε όμως, ενώ ήμασταν όλοι έτοιμοι, είχαμε μετρηθεί, είμαστε έτοιμοι να βγούμε έξω στο γήπεδο να σχηματίσουμε αυτό το μεγάλο ΙΤΑ. Δημιουργήθηκε ένα θέμα το οποίο δεν το ήξερε κανείς, να είμαι ειλικρινής, ότι επειδή οι εγκαταστάσεις είναι διπλά στο Καφτατζόγλιο, υπάρχει ένα απαγορευτικό όσον αφορά το τι θα σηκωθεί στον αέρα, πώς θα τραβήξει. Οπότε είχαμε μια απαγόρευση, ισχύει για όλα τα γήπεδα, δεν είναι μόνο για το Καφτατζόγλιο, για τα εθνικά τουλάχιστον. Εθνικό στάδιο, ναι.
Ναι, οπότε δεν είχαμε την φοβερό πολυτέλεια του να πιάσουμε όλο το γήπεδο. Δεν πειράζει και το Ήρα, ήταν εντυπωσιακό. Ήταν πολύ ωραίο. Θα κάνουμε, έχουμε σκεφτεί ήδη βέβαια για του χρόνου, ξέρετε, ακόμα και εντυπωσιακό από το Ήρα, να το εμπλουτίσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω και να τα ακούσει και ο κόσμος, όσο περισσότερος γίνεται που μας ακούει αυτή τη στιγμή, πόσα παιδιά σε απασχολούν ή τα απασχολείς με την τρέλα σου, με τη διάθεση, με την όρεξη στο Στίβο φέτος, τα τελευταία χρόνια. Καθημερινά. Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον να μιλήσω για τα παιδιά που είμαι εγώ εδώ πέρα, βέβαια δεν είμαι μόνη μου. Μιλάω για το τμήμα Στίβου, έτσι. Μιλάω για το τμήμα Στίβου. Ναι, για το τμήμα Στίβου. Εγώ προσωπικά είμαι στις αναπτυξιακές ηλικίες από τα προνήπια μέσα και την πρώτη γυμνασίου τουλάχιστον. Μέσα περιλαμβάνει μια αγωνιστική κατηγορία, είναι η πρώτη αγωνιστική κατηγορία, επαμπέντες Β' που λέμε, η έκτη και η πρώτη γυμνασίου. Εγώ προσωπικά εδώ στο Καφτατζόγλιο μαζί με τα παιδιά που είμαστε στην ομάδα σαν προπονητές έχουμε πάνω από 300 παιδιά. Ξαναπέστο λίγο, Ελεονόρα, το νούμερο. Εμείς είμαστε 300, συνυπολογίζοντας όμως τη δυναμική. Το λέω γιατί είναι εντυπωσιακό, έτσι. Αυτό χτίστηκε, παιδιά, με πολύ αγάπη, με πολύ δουλειά και το 300 για μας είναι ακόμα λίγο, δηλαδή το ταμάρι μας. Χαίρομαι για την απάντηση. Από την άλλη, όμως, λέω ότι σε πολύ πολύ δύσκολες εποχές και για το γάμα σίγμα και όλη αυτή η ιστορία που έγινε, που σας απασχόλησε πάρα πολύ με τον άλλο, τον αλφα σίγμα σίγμα με τα τσιμέντα, κατάλαβες ποιο λέω, ναι. Με το σήμα των τσιμέντων. Όλη αυτή η ιστορία και παρόλα αυτά έχετε 300 παιδάκια που κάθε μέρα δεν είναι μόνο ότι τρέχουν, διασκεδάζουν ή οτιδήποτε άλλο, είναι και 300 Ηρακλάκια. Και επειδή το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές αυτό από κοντά, το τι δουλειά κάνετε πάνω σε αυτό που λέγεται γαλούχηση και διασκέδαση, και να μάθουν και ένα από τα πολλά που έχει ο Στίβος, γιατί ο Στίβος δεν είναι ένα άθλημα, έχει διάφορα ανάλογα τι θα διαλέξει το παιδί όσο. Απλά για να σου πω, απλά Γιώργο μου, ότι δεν είναι 300. Τα 300 τα παιδιά είναι αυτά που έχω τουλάχιστον εγώ υπό την ευθύνη μου και την υποκριτική. Αυτό λέω, φαντάζομαι. Έχουμε γύρω στα 100 τόσα παιδιά στους αμπελόκηπους και αν συνυπολογίσουμε και το αγωνιστικό κομμάτι που φεύγουν μετά. Πάνω από 500 πάμε. Πηγαίνουν σε πιο εξειδικευμένους προπονητές, σε αντικείμενα όπως έχουμε ειδικό για τα άλματα, ειδικό για τις ρήψεις, ειδικό για την αντοχή, για τα εμπόδια, για τους δρόμους. Κοντεύουμε τα 500 παιδιά για φέτος. Είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό βάσει των δεδομένων, έτσι επαναλαμβάνω. Είναι φανταστικό νούμερο. Είναι η Μαρία Ιδούμου στους αμπελόκηπους. Είναι πολλά παιδιά που συνεργαζόμαστε και θεωρώ ότι και με τον κύριο Τσίντιλι Γιώργο, ο οποίος είναι ο γκουρού μας, εδώ τον αποκαλώ. Ναι. Είναι τόσο ερήμος άνθρωπος, έχει την εμπειρία τόσα χρόνια αθλητής του Ζαχαριάδη, ακόμα και αυτός προπονητής από τους κυριότερους μέσα στο σύνδεσμο βετεράνων Στίβου του Ηρακλή. Μας καθοδηγεί με την εμπειρία του, μας ηρεμεί όταν χρειάζεται. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Ωστόσο, προσιλωμένοι στο να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας, θεωρώ ότι τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν σιγά-σιγά. Και ξαναλέω ότι αυτός δεν είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι, δεν θέλω να μιλήσω ακόμα, δεν θέλω να το ματιάξω, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός παιδιών. Αυτό που, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ένα μεγάλο κέρδος επίσης, είναι αυτό που λέω εγώ, μπορεί οποιοδήποτε φίλος του Ηρακλή το απόγευμα να περάσει μια βόλτα από το Καφτανζόγλιο, 5 με 9 συνήθως, τα πιτσιρίκια είναι εκεί, εκείνες τις ώρες. Εξαρτάται με το τμήμα, ναι, από τις 5 με 9 είμαι εγώ, ωστόσο τα ηλικιακά... Και να δει, παύλα, ακούσει, τι γίνεται. Μόνο αυτό έχω να πω. Κοίταξε Γιώργο, η αλήθεια είναι, τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν, ναι, αλλά σαν Ηρακλής έχουμε πολλά παιδάκια που εντάξει, ούτως ή άλλως οι γονείς είναι Ηρακλήδες, γνωρίζουν και την ιστορία ότι ο Ηρακλής είναι ο μεγαλύτερος ιστορικά σύλλογος τουλάχιστον και στο Στίβο με τεράστια διαφορά. Από εκεί πέρα δεν κρύβω ότι μέσα στα παιδιά που έχουμε και έχουμε και πολλά παιδιά τα οποία οι γονείς τους, γιατί μη γελιόμαστε τώρα, ένα παιδάκι που πηγαίνει πρώτη. Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι αυτά τα παιδάκια τραγουδάνε. Ναι, Ηρακλής, έχουν μάθει τα συστήματα, τραγουδάνε Ηρακλής, φωνάζουν Ηρακλής δυνατά, όλα και πηγαίνουν σπίτι Ηρακλής, και γίνεται χαμός μετά. Κυρία, κοιτάξτε, εκεί λίγο οι μπαμπάδες τους βλέπω δαγκώνονται καμιά φορά. Θα δαγκωθούν πολύ ακόμα. Το έχουν ξεπεράσει, πολύ όμως, ακόμα γιατί βλέπω τα παιδιά τους να χαμογελάνε και να τα ευχαριστούν, οπότε αυτό είναι πιο σημαντικό θεωρώ. Έχουμε επιστρέψει πλέον και σε επιτυχίες. Πρόσφατα είχαμε εδώ στην εκπομπή πριν κάνα μήνα περίπου τον Αντώνη Τομάστορα, γιατί και άλλα παιδιά που ήταν στην ανδρική ομάδα Στίβου του Ηρακλή, αν μπορώ έτσι η Ελεονόρα μου να τη βαφτίσω, που πήρε και το πρωτάθλημα το διασυλλογικό, και νομίζω ότι και στις μεγαλύτερες ηλικίες σιγά σιγά επανερχόμαστε, έτσι. Στόχος μας, και τώρα μιλάω θεωρώ εκ μέρους όλων, γιατί δουλεύουμε ομαδικά, στόχος του Ηρακλή είναι το εξής. Εμείς παιδιά ξεκινήσαμε χωρίς budget.
μιλάω τελείως ειλικρινά. Ξεκινήσαμε με ίσα ίσα, όχι χωρίς μπάτζετ, ξεκινήσαμε με πολλούς αθλητές που είναι χρόνια εδώ να έχουν και υπόλοιπο στο... να μην έχουν κλειδωθεί ακόμα. Ξεκινήσαμε λοιπόν και στόχος μας είναι μέσα από τα πολλά παιδιά των ακαδημιών να έχουμε μια υγιή, ένα υγιές τμήμα. Να στηριχθούμε, δεν είμαστε ούτε πολλές φαρφάλες, ούτε πολλά λόγια, ούτε να το παίξουμε ότι έχουμε πολλά λεφτά. Εμείς λεφτά δεν έχουμε. Με τη δουλειά μας πηγαίνουμε και μέσα από το έργο μας και την ποιότητα της δουλειά μας θέλουμε τουλάχιστον. Γι' αυτό ακριβώς χαρακτήρισα εντυπωσιακό το νούμερο. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές. Ο Αντώνης ο Μάστορας πέρασε δύο πολύ δύσκολα χρόνια, τρία σχεδόν, ναι. Είτε από τραυματισμούς, διπλή επέμβαση και στα δύο τα πόδια. Προσωπικές τέλος πάντων δυσκολίες, πώς να το πω. Από εκεί πέρα όμως εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι βασιζόμαστε σε παιδιά τα οποία είναι πλήσια Ηρακλάκια. Γνήσια Ηρακλειδής. Τον αγαπάνε τον Ηρακλή. Δεν έρχονται γιατί εμείς θα του δώσουμε 100 ευρώ παραπάνω. Έρχονται γιατί, λέω ένα τυχαίο ποσό, έτσι. Έρχονται γιατί τον αγαπάνε τον Ηρακλή. Και μέσα του κυρίου Τσίτιλη αυτό που έγινε και είναι πραγματικά, δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι ότι από την αγάπη που έχει ο κύριος Τσίτιλης για αυτό που κάνει και για τον Ηρακλή, εμπνέει μια εμπιστοσύνη όπου κατάφερε, ακόμα και με τον πόλεμο που δεχτήκαμε, γιατί υπήρχε τεράστιος πόλεμος, να τον εμπιστευτούν τα παιδιά που αγαπάνε τον Ηρακλή και μέσα από την επιλογή τη δικιά τους να χτίσουμε ένα τμήμα μέσα από τα δικά μας τα παιδιά από την Εξακαδημία εξελίχθηκαν. Σιγά σιγά σταδιακά, δεν μας νοιάζουν οι γρήγορες επιτυχίες. Σιγά σιγά με σταθερά βήματα, σκαλή να ανεβούμε και να φτάσουμε τον Ηρακλή που την αξίζει, που είναι μόνο η κορυφή. Δεν είναι ένας εύκολος δρόμος, αλλά είμαστε όλοι πρόθυμοι. Είναι τιμή μου προσωπικά, θεωρώ ότι και για τα υπόλοιπα παιδιά, να υπηρετούμε αυτό το σύλλογο. Η μεγαλύτερη επιβράβευση για μας, να ξέρετε, είναι όταν παίρνουν εκείνα τα μετάλλια, ανεβαίνουν στο βάθρο. Καταρχήν είχαμε τη μεγαλύτερη αποστολή πανελλήνιων σε ηλικίες Παμπέδες Β, που είναι η έκτη με την πρώτη γυμνασίου. Δεν υπήρχε κανένας άλλος. Τους πήραν τα μυαλά, έτσι, είμαι σίγουρος. Δηλώσει 80 παιδιά μόνο στη συγκεκριμένη κατηγορία. Που δεν είναι απλά δηλώνω, είναι μια διαδικασία τα παιδιά βγάζουν. Όπω τσουνάμι. Τσουνάμι κανονικό. Δηλαδή, φτάναμε στην αποστολή και ο Ηρακλής ξεχώριζε αυτό που το αξίζει. Εγώ το ξαναλέω. Όποιο δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει, ή μάλλον όχι δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει, επιβάλλεται να περάσει μια βόλτα ένα απόγευμα το Καφτατζόγλιο και να δει και να ακούσει το τι γίνεται εκεί με τα πιτσιρίκια. Πανηγύρι μεγάλο, εγώ όσες φορές το έχω ζήσει, το έχω καταευχαριστηθεί. Ελεονόρα μου, να πάμε λίγο ξανά στο camp. Μέχρι στιγμής έχω δει, μπορεί να ξεχνάω κάποιον, έχω δει Χατζιβρέτα, έχω δει Κακιούση, έχω δει Κελεσίδου. Τεράστιο όνομα για Στίβο. Και αύριο έρχονται τρία σούπερ ονόματα. Έχω δει τον Γιώργο τον Ασπουγαλή, τον παγκόσμιο πρωταθλητή μας στο Κολύμπι. Βεβαίως. Να πούμε και έχουμε αύριο να μην πούμε. Τη Φιλιό τη Ραυτοπούλου, πρωταθλητή. Ραυτοπούλου, μπράβο, από το κολυμπητικό επίσης. Ο Ιάσονας Ιωαννίδης και αυτός ο πρωταθλητής του Στίβου είναι μέσα στο κομμάτι. Δηλαδή, πολλοί προπονητές μας σε εμάς είναι και στο κομμάτι αγωνιστικά σε αθλητές. Έχουμε ονόματα αύριο, θα μας πεις τίποτα. Αύριο έχουμε τρία πολύ μεγάλα ονόματα. Να μην τα πούμε. Δεν είναι, νομίζω να είναι κακό να τα πούμε. Ούτως ή άλλως τα έχουμε προαναγγείλει με τον τρόπο μας. Να ξεκινήσω ποιο άθλημα. Να ξεκινήσω από το βόλεϊ που θα έχουμε τον προπονητή των επιτυχιών, τον κύριο Ορφανό. Ωραία. Ο κύριος Ορφανός με την εμπειρία του λοιπόν θα ασχοληθεί. Θα μιλήσει στα πιτσιρίκια, θα βάλει λίγο. Όχι, θα συμμετέχουν και διαδραστικά όλοι αυτοί που έρχονται. Δηλαδή, είναι μόνο θα μιλήσουν. Θα τους βάλει να παίξουν κιόλας. Τους βάζει, κάνουν σουτάκια, παίζουν, συζητάνε. Στο ποδόσφαιρο θα έρθει ο Απόστολος ο Βέλιος. Απόστολος Βέλιος. Ναι, αύριο το πρωί θα είναι εκεί. Θα παίξει μπαλίτσα με τα πιτσιρίκια, να βάλουν γκολάκια. Μια χαρά. Θα συζητήσουν ό,τι απορίες έχουν τα παιδιά. Δεν τον κρατάτε κιόλας λίγο αυτόν εδώ. Να τον κρατήσουμε, γιατί όχι. Πιάνω ό,τι είχαν φόρες. Ναι. Κάτι δικά μου λέω εγώ, ναι, συνέχισε. Και ποιος ακόμα. Και έχουμε και ένα όνομα, θα είναι έκπληξη αύριο. Αντί αυτό να με κρατήσουμε και ένα εντάξει. Όνομα έκπληξη, να μην τα πω εντάξει. Όλα. Ναι. Από μπάσκετ θα είναι το επόμενο. Από μπάσκετ, ωραία. Ναι, από το μπάσκετ θα είναι το τρίτο όνομα. Να καλύψει τα τρία μεγάλα αθλήματα. Τώρα από και πέρα έχουμε και ένα προτάσμα τζούντο που θα γίνει το Σάββατο. Ωραία. Το κάμπ συνολικά, να πω ότι το κάμπ πώς λειτουργήσε. Λειτουργεί από τις 8 ώρα το πρωί, αύριο είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και μετά τέλος. Αυτό που ακούγεται από όλους τους γονείς, δηλαδή, και αν όχι από όλους, τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό. Θέλουν παράταση. Έχουν ένα μεγάλο παράπονο. Τι. Γιατί το κάνατε μόνο μία εβδομάδα. Ναι, παράταση θέλουν. Δηλαδή, κάντε το 1-2 μήνες. Τι να κάνουμε το καλοκαίρι. Τα παιδιά είναι ευτυχισμένα, δηλαδή πραγματικά είναι μεγάλη επιβράβευση όταν ακούς τα παιδιά. Μου το έχουν πει γονείς και αυτό έχει τη μεγαλύτερη αξία.
Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά τα παίρνουν λίγο κουρασμένα. Εντάξει, αυτός είναι και ο στόχος. Χαρούμενα, ταϊσμένα, γυμνασμένα. Οπότε είναι και ένα δελεάρ παραπάνω για τους γονείς, λίγο να απολαύσουν και λίγες στιγμές ησυχίας. Σήμερα μίλησα με γονιό που μου είπε το εξής. Μου λέει, και αυτό σειρακλά και άρρωστο, μου λέει πόσο πολύ θα θέλαμε στην δική του την ηλικία να υπήρχε κάτι τέτοιο και να το ζούσαμε και εκεί. Μου λέει, μπορώ να σου πω, λέει, πολλά που κάνει η κόρη μου στο Ira Camp, αλλά εγώ θα μοιραστώ μαζί σου κάτι που ζήλεψα πολύ. Ξέρεις, μου λέει, που τρώνε. Λέω, που τρώνε. Μου λέει, στο Ιβανόφι. Και το είπε, ξέρεις, ότι ακόμα και αυτό είναι τελετουργικό, ρε παιδί μου, να τρως μεσημεριανό, να τρως το κολατσό σου, να τρως το τοστάκι σου, δεν ξέρω εγώ τι τρως, στο Ιβανόφι, μέσα στο γήπεδο. Είναι φανταστική εμπειρία για αυτά τα παιδιά. Και θα το πω, μακαρόνια με κιμά, λέει, σήμερα είχε, έχω ένα σκονάκι. Σήμερα μακαρόνια με κιμά είχαμε, σωστά. Δεν είναι ωραίο, ρε, εσύ να τρως μακαρόνια με κιμά στο Ιβανόφιο. Κοίτα, τα παιδιά, η αλήθεια είναι όχι μόνο μακαρόνια με κιμά. Κάθε μέρα είχε διαφορετικό φαγητό. Έχουμε πολλούς χορηγούς, όπως ο Δίκος, χίλιοι δυο χορηγοί, οι οποίοι έχουν προσφέρει... Και χυμούς και χίλια δυο, φαντάζομαι. Έχουν δωρεάν νεράκια. Ναι. Ορίστε. Και χυμούς, λέω, φαντάζομαι, εκεί χαμός. Χυμούς, νεράκια, κουρασάν, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό. Τα παιδιά έχουν πλήρες γεύμα. Εκτός όμως από το πλήρες γεύμα, το οποίο το αξίζουν και με το παραπάνω δεδομένο ότι υπάρχει αρκετή κόπωση, να το πω εγώ, στο κάθε μάθημα αθλητικό που υπάρχει, στο κάθε άθλημα, ένα 45 ώρες, 45 λεπτά που αλλάζουν, συγγνώμη. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να γνωρίσουν τα αθλήματα και τους προπονητές του Ηρακλή. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Το να οικειοποιηθούν τους χώρους, έτσι. Το να νιώσει άνετα ένα παιδάκι που θα μπει μέσα στο Κατσάνιο που δεν έχει ξαναμπεί, στο Ιβανόφιο, στους Χορτατζίδες. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία καταρχήν να έβλεπε στα μάτια τους και μόνο η εικόνα τα περιγράφει, όλη μια εικόνα χίλιες λέξεις. Όταν μπήκαν μέσα στην αίθουσα με τα τρόπαια. Υπήρχε μάθημα θεωρίας όπου τα παιδιά στα γραφεία πάνω, τα τρόπαια, πάνω στα γραφεία, ναι. Είχε πλάκα γιατί υπάρχουν κύπελα τα οποία ήταν πιο ψηλά και από τα παιδιά, συγκρίναμε το ίδιο στο παιδιό με το κύπελο. Χαιρόταν τόσο πολύ που βρισκόταν μέσα σε αυτή την αίθουσα. Μάθανε στοιχεία ιστορικά για τον Ηρακλή, μάθανε πώς ιδρύθηκε ο Ηρακλής, ο σκοπός. Είναι η ιδέα, είναι φοβερή ιδέα και μπράβο. Ήταν πολύ ωραία και αυτή η εμπειρία. Εκτός από τα ιστορικά όμως στοιχεία του Ηρακλή, τα παιδιά είχαν και την δυνατότητα μέσα από. Είχαμε τη συνεργασία με τους γιατρούς, με τον κύριο Δήμο, τον Αλαϊσερλή και τους ορθοπαιδικούς του, με τον κύριο Μπολιδάκη, τον καρδιολόγο. Ήρθαν, εξετάσαν τα παιδιά, πέρασαν και από φυσικά, πέρασαν από ιατρικές εξετάσεις. Ήρθε εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού, ενημέρωσε τα παιδιά σχετικά με τις πρώτες βοήθειες και στο κομμάτι του αθλητισμού, πώς βοηθάμε τον συναθλητή μας, τον συνάνθρωπό μας μέχρι να έρθει το στενοφόρο. Ήρθε παιδοψυχολόγος, μίλησε στα παιδιά, έδωσε συμβουλές πώς μπορούμε να έχουμε θετική ψυχολογία και η επίδραση της θετικής ψυχολογίας στον αθλητισμό. Ήρθε διατροφολόγος, ενημέρωσε τα παιδιά σχετικά με τη διατροφή και τι πρέπει να προσέχουν στο κομμάτι του αθλητισμού αλλά και στην καθημερινή διατροφή τους. Έχουμε διάφορες δράσεις που θεωρώ ότι η μία συμπληρώνει την άλλη και σαν σύνολο είναι ένα ωραίο αποτέλεσμα. Και σκεφτούμε ότι είναι μόνο η πρώτη χρονιά. Δηλαδή θεωρώ ότι ειδικά του χρόνου που ελπίζουμε να καθιερωθεί η διοργάνωση θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Και θα το πω, είναι μια πολύ καλή αρχή. Το πω και ακόμα μια φορά το αίτημά μου. Αν θέλετε να το καταθέσω και γραπτός δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ετούμε camp ενηλίκων. Ενηλίκων. Ναι, κάποια στιγμή γιατί όχι. Ναι, εμάς τους τριαντάριδες. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε να φάμε εμείς το κουρασάν μας μες στο Ιβανόφιο. Δηλαδή, το έχει το δίκαιο σου, Γιώργο. Σε αυτό το κομμάτι να σου πω ότι αύριο για όλους τους γονείς του Ηρακλή μπορούν να έρθουν δωρεάν και να χρησιμοποιήσουν την πισίνα που είναι μέχρι στην καταστάση. Α, και αυτό μια δράση είναι. Έστω να κάνουν λίγο τον πανάκι. Του χρόνου θέλουμε κάμπ ενηλίκων, τέλος. Γριοκάμπ. Okay, okay. Για εμάς τους μεγαλύτερους. Να κάνουμε και εμείς τα αθλήματά μας. Να κάνουμε και εμείς τα φαγητά μας, να περάσουμε ωραία. Πραγματικά και πάλι συγχαρητήρια. Ο κύριος Βαγγέλης Τσίμος, ο υπεύθυνος Ακαδημιών του Μπασκετικού Ηρακλή, μου γράφει μήνυμα, μου στέλνει μήνυμα μάλλον εδώ στην εκπομπή. Αυτή είναι στόχη, μπράβο Ελεονόρα, μας δείχνει στο δρόμο. Και ειδικά για τον αριθμό των παιδιών που προανέφερες νωρίτερα. Και θέλω να σου πω και δημόσια μέσα της εκπομπής πολλά μπράβο και να συνεχίσετε αυτό που κάνετε, γιατί πραγματικά δημιουργείτε Ηρακλάκια κάθε μέρα. Χωρίς πολλά-πολλά, αυτό που είπες. Χωρίς φανφάρες, χωρίς χρήματα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς πολλά-πολλά. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Και ξανά μπράβο. Και σε ευχαριστώ που επιτέλους κατάφερα και σε έβγαλα στην εκπομπή μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά, μας στηρίζεις από την πρώτη στιγμή.
Και ευχαριστώ εκ μέρους όλου μας, έτσι, γιατί τώρα μπορεί να μιλάω εγώ, αλλά είμαστε ομάδα εδώ προπονητικά. Οπότε... Την αγάπη μου σε όλα τα πιτσιρίκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Φιλιά πολύ. Να σε καλά. Γεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ελεονόρα Ρωσιάδου είναι τρομερή, είναι τρομερή. Είναι ο θηλυκός Σούπερμαν του Ηρακλή, που τα τελευταία χρόνια πραγματικά κάνει απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα, πολλή δουλειά.